Ποιο Final Four είναι αυτό? Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω είναι το έκτο. Σκηνή 2, σκηνή 1, take 3. Θυμάσαι όλα τα προηγούμενα 5 το ίδιο έντονα? Ναι. Είναι σαν τα 5 παιδιά που δεν ξεχωρίζω? Όχι, απλά είναι πολύ ξεχωριστή στιγμή, ξέρεις. Είναι αυτό που παλεύεις όλη τη χρονιά, οπότε σου μένει. Είναι χαρακτηριστικό, είναι ένα διήμερο, τριήμερο. Βασικά για εμάς είναι τετραήμερο που πάμε πάντα πιο νωρίς. Αλλά είναι μέρες, ξέρεις, που όλα επικεντρώνονται πάνω σε αυτό, όλοι επικεντρώνονται πάνω σε αυτό. Είναι κάτι μεταξύ γιορτής, αλλά και κάτι, και ένα μεγάλο event. Οπότε και έχει και πάρα πολλά πράγματα που κάνεις εκεί πέρα καθ' όλη τη διάρκεια. Δηλαδή έχει one team, έχει προπονήσεις, έχει συνεντεύξεις, έχει διαρκώς υπάρχει κάτι, υπάρχει κίνηση. Ναι. Έχεις ξεπεράσει λοιπόν το στάδιο του άγχους, έχεις άγχος, αλλά όχι αυτό που φαντάζομαι ότι είχες το 2012 και το 2013. Και πλέον έχεις κατανοήσει την έννοια της απόλαυσης. Είναι μια λέξη την οποία τη χρησιμοποίησες και μετά το Game 5 με τη Μονακό. Ότι πάμε να απολαύσουμε αυτό το τετράήμερο. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός. Καταρχήν, πάντα υπάρχει άγχος. Αυτό που λένε, όσα παιχνίδια και να παίξεις, όση εμπειρία και να έχεις, το άγχος είναι, για μένα, είναι η δεύτερη φύση του αθλητή. Αν δεν έχεις άγχος, πάει να πει ότι δεν σε νοιάζει για το που βρίσκεσαι. Εμένα το άγχος μου δείχνει ότι βρίσκομαι σε ένα σημείο που κάτι καλό πάει να γίνει. Όταν έχω άγχος, δηλαδή βλέπω ότι κάτι, παλεύω για κάτι σημαντικό. Από εκεί και πέρα, νομίζω όμως ότι ο μοναδικός τρόπος για να χαρείς αυτή τη στιγμή, γιατί είναι αυτό που λέμε, δεν ξέρεις πότε θα σου δοθεί ευκαιρία να βρεθείς σε ένα Final Four, και νομίζω ότι αυτό που λέγαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί αυτή η δεκαετία ήταν πάρα πολύ καλή για τον Ολυμπιακό από το 10 και μετά δηλαδή, νομίζω ότι πλέον τώρα όλοι, ακόμα και ο κόσμος, έχουν καταλάβει το πόσο δύσκολο είναι να πας σε ένα Final Four μετά από 5 χρόνια που ήρθαν τα πράγματα έτσι. Γι' αυτό και πρέπει να τα απολαύσουμε, γι' αυτό και πρέπει να ζήσουμε την κάθε στιγμή. Σίγουρα πας να παλέψεις, να διεκδικήσεις και να προσπαθείς για το καλύτερο και πας με στόχο στο μυαλό σου να κατακτήσεις το τρόπο από τη στιγμή που πας εκεί. Αλλά πρέπει να απορροφήσεις κιόλας από αυτό την κάθε στιγμή και να την έχεις κοιμήλει, όπως μου είπες πριν, ότι θυμάσαι όλα τα Final Four. Φέτος, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ποιο ήταν το turning point, το σημείο, το διάστημα, το παιχνίδι που άλλαξε το τσιπάκι του μυαλού σας? Εντάξει, δεν ήταν μία η στιγμή, νομίζω. Νομίζω ότι το ότι ξεκινήσαμε τόσο καλά, δηλαδή παίξαμε μέσα στην Μπαρτσελόνα και χάσαμε στην παράταση, ακόμα και μία ήττα τέτοια, σου δείχνει, ξέρεις, λίγο ότι οπ, είμαστε καλοί τελικά. Κατάλαβες, ειδικά όταν γίνεται νωρίς σε μία ομάδα με αυτό το μπάτζετ που έχει η Μπαρτσελόνα και με τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί κιόλας. Πας εκεί και χάνεις την παράταση στο τελευταίο σουτ και λες ότι όπα, κάτι γίνεται. Αλλά για μένα, νομίζω, το πιο σημαντικό κομμάτι που όλοι αρχίσαμε λίγο να παίρνουμε πιο πολύ τα πάνω μας, προσωπική μου άποψη είναι αυτή, είναι εκεί μετά την περίοδο εκεί στον Ιανουάριο, περάσαμε τον COVID και είδαμε ότι καταφέραμε να βγούμε από αυτή την, σε εισαγωγικά, κοιλιά που όλες οι ομάδες περνάνε μέσα στη σεζόν. Καταφέραμε να βγούμε αλόβητοι και να επανέλθουμε στο επίπεδο που ήμασταν και πριν. Νομίζω ότι αυτό έδωσε αυτοπεποίθηση στην ομάδα για να δώσει το τελευταίο μπουστάρισμα μέχρι το τέλος. Στους δημοσιογράφους μας αρέσει να λέμε την άποψή μας μέσα από την ερώτηση. Είναι ένα ελάττωμα που έχουμε. Αλλά μου έδωσε ωραία πάσα. Ήταν μια τέτοια ήττα και στο διάστημα που ανέφερες αυτή στη Μαδρίτη. Γιατί ήταν το πρώτο παιχνίδι που παίξατε πραγματικά καλά. Το χάσατε απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα. Και ήταν μετά από αυτή την κάμψη και ακολούθησε, νομίζω, την διαβολοβδομάδα και ακολούθησε το διπλό της Αλγύρης. Δηλαδή στη Ρεάλ, ναι, μεν. Έχασε ο Ολυμπιακός, αλλά χάσαμε στο τέλος. Δείξατε ότι είμαστε καλοί. Σίγουρα, 100%. Όπως άλλο ένα παράδειγμα, ας πούμε, τώρα που μου ήρθε όσο έλεγες αυτό το παράδειγμα, είναι ότι μετά την ήττα του Παναθηναϊκού εδώ, το πρώτο παιχνίδι της σεζόν με τον Παναθηναϊκό, που χάνουμε από τον Παναθηναϊκό μέσα, έχοντας δημιουργηθεί όλες αυτές οι προσδοκίες ότι φέτος εμείς είμαστε το φαβορί και μπλα 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 και δεν ξέρω εγώ τι, ξαφνικά παίζουμε το πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος και χάνουμε τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Και η ομάδα που σου αντιδρά πάει και κάνει ένα διπλό στην Αρμάνη. Επίσης μια ομάδα που ήταν, ας πούμε, στα φαβορί του Final Four και όχι μόνο.
Νομίζω ότι αυτή η αντίδραση, αυτό το, και το πώς διαχειριζόμασταν ακόμα και κακές ήττες ή καλές στιγμές, ακόμα και μεγάλες νίκες, είχαμε τον τρόπο να τις διαχειριστούμε, ώστε να κατεβάσουμε τους τόνους και να ηρεμήσουμε και να προσιλωθούμε στο επόμενο παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό ξεχωρίζει κιόλας μια καλή ομάδα από μια ομάδα που έχει πραγματικά στόχους το καλύτερο δυνατό. Πόσο προετοιμάζεσαι διαφορετικά για τον ημιτελικό με την ΕΦΕΣ, θα προετοιμαστείς διαφορετικά, η ρουτίνα σου θα αλλάξει? Εντάξει, κοίταξε, όσον αφορά τη ρουτίνα, τον σουτ και τα λοιπά, δεν είναι το ίδιο εύκολο. Καταλαβαίνεις, εδώ είμαστε στο γήπεδό μας, έχουμε όλες τις ανάγκες έτσι όπως θέλουμε εμείς να τις έχουμε. Εκεί πρέπει να προσαρμοστείς λίγο και στα ωράρια, έχεις 1,5-2 ώρες πόσο έχεις προπόνησης, οπότε θα το προσαρμόσουμε κάπως, αλλά το βασικό κομμάτι της ρουτίνας θα είναι το ίδιο. Πνευματικά νομίζω ότι, προσωπικά είμαι της άποψης ότι δεν θέλει και πάρα πολύ σκέψη. Δηλαδή μπες και παίξει είναι άλλο ένα παιχνίδι, γιατί νομίζω ότι τουλάχιστον αυτό όσον αφορά εμένα, σίγουρα θα σκεφτείς, π.χ. εγώ, ποιον έχω να μαρκάρω, Άντερσον, μπορεί το Μίσιτς, μπορεί να χρειαστεί, ναι, τον Μπομπουά, ποιον μπορεί να μαρκάρεις, πώς μπορεί να βγουν τα ματσαρίσματα. Σίγουρα θα σκεφτείς λίγο παραπάνω στο σκάουτινγκ, να δεις πώς θα πάει, ποια είναι τα δυνατά του σημεία, ποια είναι τα δυνατά, αλλά μέχρι εκεί νομίζω ότι να υπεραναλύσεις ένα παιχνίδι πριν γίνει και να προσπαθείς να φανταστείς τι μπορεί να γίνει, κάποιος τους βοηθάει, εμένα πιστεύω θα μου βάζει πάρα πολύ μεγαλύτερη πίεση πάνω μου όλο αυτό, οπότε προτιμώ να το βλέπω σαν ένα ακόμα παιχνίδι. Το Βελιγράδι δεν είναι Αθήνα, δεν είναι Πειραιάς, η Star Arena δεν είναι ΣΕΦ. Είναι αυτό μέσα ένα μικρό αποθυμένο που έχετε, ότι το 2015 παίξατε στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ, το 2017 παίξατε στην Κωνσταντινούπολη με τη Φενέρ, το 2018 που θα γινόταν. Που έγινε στο Βελιγράδι και εισαγωγικά είχατε το πλεονέκτημα έδρας με τις Αλγύριες, δεν πήγε τελικά ο Ολυμπιακός. Είναι ένα μικρό αποθυμένο μέσα σας να ζήσετε και ένα Final Four με τον περισσότερο κόσμο υπέρ μας. Θα σου πω ποιο είναι η χαρά η δικιά μου. Είναι το ότι. Γιατί δες πώς τα φέρνει καμιά φορά η ζωή. Το 18 χάσαμε το κύπελο από την ΑΕΚ στην Κρήτη. Μετά από όλες αυτές τις αποφάσεις που πήρε η διοίκηση και όλα αυτά που έγιναν για τον Ολυμπιακό και όλα αυτά που άλλαξαν ριζικά στο ελληνικό μπάσκετ, πήραμε το πρώτο κύπελό μας στην Κρήτη και την ίδια χρονιά που είχαμε χάσει τον τελικό, αποκλειστήκαμε από το Final Four του Βελιγραδίου και φέτος που γίνεται πάλι στο Βελιγράδι, παίρνουμε. Δηλαδή, εγώ νιώθω σαν να δίνω πίσω. Ναι, νιώθω σαν να δίνω. Και με βάζω αντίπαλο. Όλα είναι στη θεωρία αυτά. Αλλά θεωρώ ότι για μένα αισθάνομαι δηλαδή ότι σαν να δίνω πίσω. Ας πούμε, στη διοίκηση πρώτα απ' όλα, γιατί αυτοί είναι που μας εμπιστεύονται πρώτοι, αλλά και στον κόσμο, λίγο αυτό που τους στερήσαμε. Για μένα αυτό είναι, ας πούμε. Και πραγματικά είμαι σίγουρος ότι το γήπεδο θα είναι κόκκινο. Και αυτό με κάνει εξαιρετικά χαρούμενο, ας πούμε.